όμως γίνει κάτι τέτοιο, επιβεβαιώνει την άποψη των Τούρκων, οι οποίοι λένε ότι στο Αιγαίο ισχύουν ειδικές περιστάσεις, οι οποίες δεν επιτρέπουν την αύξηση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Εάν δηλαδή προχωρήσουμε μόνο στο Αιγαίο και αφήσουμε μόνο στο Ιόνιο και αφήσουμε έξω το Αιγαίο, είναι σαν να δεχόμαστε την άποψη των Τούρκων. Μπορείτε να πείτε αν είναι ο Ιόνιος ο Ερντογάν. Τώρα ξαφνικά, για πρώτη φορά η Ελλάδα λέει ότι έχω διαφορετικό καθεστώς στο Ιόνιο και με αυτόν τον τρόπο επεκτείνεται πέρα στην Αιγαία και τα ζώνη μου, αλλά δεν το κάνω στο Αιγαίο. Αποδέχεσαι ότι το Αιγαίο είναι μια ειδική περίπτωση. Γιατί δεν κάνεις την ίδια την ουσία και εγώ στην Κοσιά, γιατί σε χώρι το Ιόνιο στο Αιγαίο. Λάθος! Γιατί έτσι αναγνωρίζεις την ιδιαιτερότητα του Αιγαίου και αναγνωρίζεις ότι η Τουρκία έχει διεκδικήσει εκεί. Φανεί κολλότητα και προχειρότητα. Χώρισε τη χώρα στη μέση. Βλέπανε προαναγγέλλοντας την υπέρταση των χωρικών μας υδάτων μόνο στο Ιόνιο. Έδωσε έτσι τη δυνατότητα στην Τουρκία να επιμείνει στη γνωστή θέση της ότι στο Αιγαίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως το δίκαιο της θάλασσας, διότι δίθεν πρόκειται για ειδική περίπτωση. Στην άσκηση ενός αδιαφυσβήτη του κυριαρχικού μας δικαιώματος. Για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση με φθηνούς εντυπωσιασμούς υποσκάπτει θεμελιώδεις θέσεις της εξωτερικής μας πολιτικής. Φίλες και φίλοι, ξεκινήσαμε έτσι για ένα και μόνο λόγο. Κανονικά στη θέση των βουλευτών και υπουργών της Νέας Δημοκρατίας θα έπρεπε να ήταν υπουργοί και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά που είδατε τώρα αφορούσαν την επέκταση των χωρικών υδάτων της χώρας μας στο δυτικό Ιόνιο όταν η Νέα Δημοκρατία οριόταν τον λάθος επιλογή. Και τώρα που έγινε κυβέρνηση, τη λάθος επιλογή που καυτηρίαζε και έλεγε ότι έτσι αναγνωρίζουμε στην Τουρκία το ειδικό καθεστώς που η ίδια λέει ότι υπάρχει στο Αιγαίο, τώρα που είναι κυβέρνηση κάνουν αυτό ακριβώς που πολεμούσαν ως αντιπολίτευση. Δεν έχω καμία διάθεση να κάνω αντιπολίτευση στήρα. Έδειξε το βίντεο για να δείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί μας κυβερνάνε. Όποιοι και είναι αυτοί. Είναι πραγματικά άτομα τα οποία έδωσε καν, θέλω να φέρουμε στο βίντεο. Ας πολιτικές τους, να τους παίρνετε σοβαρά, καθόλου, ειλικρινά το λέω, καθόλου, διότι δεν μπορείς ένα χρόνο πριν να λες άλλα, να λες για προδοσία αν επεταθούν τα 12 καμπύλια τα χωρικά της χώρας και να έχεις να κυβερνάς και να κάνεις αυτό που έλεγες προδοσία εσύ. Το ίδιο συμβαίνει και με το Σκοπιανό. Προδοσία το Σκοπιανό, αλλά το εφαρμόζω τώρα εγώ ως κυβέρνηση. Αγαπητοί μου φίλες και φίλοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ και των υπόλοιπων κομμάτων, θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό που μπορεί να φανεί και περίεργο σε πολλούς από εσάς. Το παιχνίδι είναι στημένο. Στο τέλος, επειδή ο γερμανικός παράγοντας θέλει, θα συγκυβερνήσουν ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Είναι δεδομένο και το κοινάλ μας. Τώρα το κοινάλ του Λοβέμπτου και τη Μαντάς δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό. Το χειρότερο δε όλο είναι ότι ο Αμερικανικός παράγοντας με τον Biden, που είναι στα κάγκελα λόγω Γερμανίας, θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στα ελληνικά. Είναι δεδομένο. Αυτό δεν έχουν καταλάβει αυτοί που μας κυβερνάνε και ήταν μόνο την καρέκλα του Υπουργού ή του Πρωθυπουργού. Είναι εγκληματικά αυτά που γίνονται. Είναι σαφρά, είναι γελία. Και όταν η χώρα μας οδηγείται σε διερευνητικές επαφές, έτσι αποκαλούνται. Με επιτροπία των Γερμανών πρέπει να ξέρουμε ότι το μεγαλύτερο ανθεληνικό κράτος 180 χρόνια, μιλάμε για ηγεσία και κράτος, δεν μιλάμε για πολιτική, είναι η Γερμανία. Και η Ελλάς είναι υπό την επιτροπία των Γερμανών. Ο παρεμβατικός ρόλος των ξένων, κυρίως των Γερμανών, σε αυτές τις επαφές είναι καταλυτικός. Αλλά να δούμε ποιοι είναι οι Γερμανοί. Τι έκαναν οι Γερμανοί για τη χώρα μας. Δεν έχω πολύ αποζημιώσει σε πάνω από τέτοιες πλημμύρες αρχαιότητες. Έχω πει χίλιες φορές που καμία ελληνική κυβέρνηση δεν τις έχω ποτέ. Ποτέ. Παρ' όλα αυτά, ο αγνός πατριώτης ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας επιδοκιμάζει συνεχώς ένα κόμμα το οποίο το πρόκειψε, το οποίο ουδέποτε έκανε βιομηχανία, το οποίο ουδέποτε έκανε φτηνοτροφία, το οποίο ουδέποτε έκανε αγροτική οικονομία, δεν μπορούσε ποτέ την αλληλεία. Κι όμως εκεί επιμένουν στο λάθος. Γιατί τους παραπλανούν. Διότι έλεγε η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά.
και τα 12 ναυτικά μίλια και το Ιόνιο. Έλεγε είναι προδοσία. Και τώρα το κάνει αυτή. Τρεις φωνάζουμε στην Βρυξέλλη. Όχι, όλο και το Αιγαίο και όλα μέσα. Έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές στον αρνητικό ρόλο που παίζει η Γερμανία. Για τα συμφέροντα της πατρίδας μου, της χώρας μου, του έθνου. Είναι αμφελήνες. Τελεία και πάνω. Η γερμανική ηγεσία είναι αμφελήνική. Όχι γιατί έχει συμπλέγματα κτλ. Όχι, 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 γιατί τώρα αυτά είναι περίεργες αντιλήψεις που μπορεί ένας ψυχίας, ψυχολόγος να τα αναλύσει. Εγώ ως άνθρωπος που ασχολείται με την πολιτική και με τη δημοσιογραφία θα καταθέσω τον ρόλο των συμφερόντων και τον λόγο των συμφερόντων των Γερμανών εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων. Ενδεικτικά, στα μνημόνια μπήκαμε με τον ίδιο Γερμανό. Οι Γερμανοί μας έβαλαν στα μνημόνια. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί επί δεκαετίες δεν άφησαν τη χώρα πραγματικά να έχει οικονομία. Αυτοί έκλειναν τις βιομηχανίες στη χώρα μας για να δουλεύουν αυτοί και να αγοράζουν από εκεί. Αυτοί δεν μας άφησαν να έχουμε αυτοκίνητο βιομηχανία γιατί έχουν να παίρνουν αυτοκίνητα γερμανικά. Αυτοί έκαναν τις μεγαλύτερες κομπίνες με τα φάρμακα, Novartis, Pfizer και όλα αυτά. Μαζί με τις αυτοκινητοβιομηχανίες και τα οπτικά συστήματα. Για να απονομάνε αυτοί. Έχει μετατρέψει τη χώρα μας η Γερμανία σε ένα απέραντο κόσμο των μεταναστών. Τα είχα πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμείνετε της καλή μας, το 30% των χρημάτων η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με εντολή της Γερμανία. Για να στείλουμε στρατόπεδα, hotspot με ανοιχτές πόρτες και να μπαινοβγαίνουν από μετανάστες υποχρεωτικά. Γιατί για να πάει στο 30 ευρώ από τα 170 βάζετε εσείς. Τα 30 ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Τουρκία, hotspot που κάνει μεταράξη όλη την Ελλάδα. Και κυρίως στο Φυλάκι επάνω, στη Χίο, στη Σάμο, στη Λέσβο, στο Κιλκής, στα Κρεμενά, στη Λαμία, στην Αθήνα, στην Ομόνια, στην Αργολίδα, έχουν γεμίσει κομοπόλεις με Ισλαμιστές όλη την Ελλάδα. Σου λέει για όσο στα 30 ευρώ, ανοιχτές οι πόρτες, να παινοβγαίνουν από μετανάστες. Έβαλε εμπόδια η Γερμανία στην Ελλογαλλική Αμυντική Συμφωνία. Αυτό το είπα εγώ στην Βουλή πριν 2,5-3 μήνες. Και όταν πριν 5 μήνες τηλεφώνησε το Πρωθυπουργείο, του λέω παραλαφάλ, δεν το είπα τυχαία. Του το είπα, πάρε ραφάλ, κάνε αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία όμως. Όπως έκανε ο Καραμαλής το 1976 με τα Μιράζ. Αυτός πήγε τα ραφάλ. Το πιάσαμε. Ήταν να πάρει πλοία, τον τράβηξε το αυτοί οι Γερμανοί και αναγκάστηκε να πάει να πάρει από την Αμερική σου λέγω μεγαλύτερο μπαμπούλα από εκεί, τα αμερικανικά τα σαπάκια έκανε πίσω και τώρα ξανασυζητάει να πάρει Μπερχάρα. Αλλά την αμυντική συμφωνία Ελλάδος-Γαλλίας για πυρ εναντίον των Τούρκων αν έμπαινα στο Αιγαίο, την ακύρωσε η Γερμανία. Αλλά αυτό το έχουν θάψει τα ελληνικά μέσα ενημερώσεων. Όπως είχαν θάψει αυτό που έλεγε το φάρμακο, που υπάρχουν φάρμακα για τον κοροναϊό, ξαφνικά τώρα όλοι υπάρχουν φάρμακα. Κοκκικίνη κτλ. Μήνες τα λέω από τον Απρίλιο, μήνες τι που είχαν πια τα φάρμακα και τα υπόλοιπα όλα αυτά. Η Γερμανία επιδεικνύει αδιαφορία στην εισβολή της Τουρκίας σε ελληνικά ευρωπαϊκά έδαφα. Δεν τη νοιάζει καν. Τις κάνει και πλάτες. Και φυσικά έχουμε την προστασία της Τουρκίας από τις κυρώσεις. Και με τις τηλεοπτικές επαφές που πάει η Νέα Δημοκρατία. Έκανε το πολύ απλό, το μοναδικό πυρηνικό όπλο που είχε η χώρα μας, που λεγόταν κυρώσεις, το απενεργοποίησε. Το απόκτησε. Και τους είπε ο Γερμανός ο Μάς, αφού συζητάτε ρε παιδιά, τις κυρώσεις τώρα. Θα τα βρείτε. Έκανε δήλωση επίσημη Γερμανία, το πρόσφυγε εδώ Γερμανίας.